Σας θα ήθελα τώρα, για να προχωρήσουμε λίγο, γιατί και ο χρόνος πιέζει, να δώσω το λόγο στον καθηγητή, τον κύριο Ροηλίδη, τον οποίο ήθελα να ευχαριστήσω κιόλας που παρευρίσκεται, διότι για όσους δεν τον ξέρουν, όλοι τον ξέρουμε, είναι λοιμοξιολόγος, ο οποίος έχει όλο το φόρτο των ημερών, όλη τη μέρα ασχολείται με υπουργεία και το τι πρέπει να κάνουμε. Κύριε Ροηλίδη, σας ακούμε και ευχαριστούμε πολύ. Ναι, είναι πραγματικά σωστό αυτό που είπατε. Με τον κοροναϊό, αυτές τις μέρες γίνεται ένας χαμός και πολλά συνέδρια ματαιώνονται, πολλά πράγματα γίνονται διαφορετικά από ό,τι πρέπει να γίνουν και από ό,τι είχαν προγραμματιστεί. Εγώ πραγματικά να συγχαρώ την πρωτοβουλία αυτή, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά ήταν και κύριε Αναπληρωτά Πρόεδρε, πραγματικά είναι εξαιρετική και νομίζω ότι πραγματικά δίνει την αίσθηση ότι πρέπει ένας άλλος αέρας μέσα στο ιατρικό τμήμα και σίγουρα η συνεργασία με την φαρμακοβιομηχανία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ακούγοντας ομιλίες και τα διάφορα όσα είπαν οι προλαλήσαντες, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα, προφανώς. Κράτησα όμως κάποιες σημειώσεις. Και πάνω σε αυτά ήθελα να πω μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σαφέστατα, υπάρχει η έρευνα χρηματοδοτείται είτε από δημόσιους φορείς, είτε από ιδιωτικούς φορείς. Ιδιωτικοί φορείς μπορεί να είναι φαρμακοβιομηχανία, μπορεί να είναι και άλλοι ιδιωτικοί φορείς. Έτσι. Σήμερα όμως βιώνουμε πάρα πολύ, και αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και στον χώρο τον ελληνικό, τη σύμπραξη μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. Παραδείγματος χάρη, στον ευρωπαϊκό χώρο υπάρχει το πρόγραμμα το IMI, το Innovative Medicines Initiative, το οποίο ουσιαστικά είναι χρήματα χρηματοφορολογουμένων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης και χρήματα βιομηχανιών, βιομηχανίες του FP, παραδείγματος χάρη στον χώρο τον ευρωπαϊκό. Οπότε είναι πολύ σημαντική πλέον σήμερα η σύμπραξη μεταξύ δημοσίου και μην βλέπουμε το δημόσιο εντελώς διαφορετικά από τη φαρμακοβιομηχανία. Όλοι θέλουν με λιγότερο κόστος, και το λέω γενικά κόστος, όχι μόνο οικονομικό, να παραγάγουν όχι φάρμακο μόνο, αλλά γενικώς πολιτικές, φάρμακα, οτιδήποτε, διαγνωστικές μεθόδους για να μπορέσει να βοηθεί ο ασθενής. Σίγουρα βέβαια η βασική έρευνα δεν νομίζω ότι είναι η προτεραιότητα καμίας φαρμακοβιομηχανίας. Η βασική έρευνα οπουδήποτε, ακόμη και σε πλούσια μέρη και σε μέρη που έχουν μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, γίνεται από το κράτος. Ο σκοπός της φαρμακοβιομηχανίας, και εκεί πρέπει να στοχεύσουμε εμείς, είναι η εφαρμοσμένη έρευνα. Η έρευνα η οποία είναι μεταξύ του εργαστηρίου και του ασθενούς. Είτε είναι περισσότερο κοντά στο εργαστήριο, αλλά έχει πράγματα τα οποία θα εφαρμοστούν σχετικά άμεσα, έτσι, είτε είναι πιο κοντά στη κλινική, με τις κλινικές μελέτες, με τέτοιου είδους έρευνα. Θα έλεγα εκεί πρέπει να στοχεύσουμε και εμείς. Και βέβαια είναι η εποχή πλέον των δικτύων. Κύριε Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία τμήματος ιατρικής του ΑΠΙΘΗ και φαρμακοβιομηχανία. Βέβαια, η φαρμακοβιομηχανία συνιστάται από πόσες, είπατε κυρία Παγκυριζή, πόσες... 46. Τέλος πάντων, έναν αριθμό βιομηχανιών. Δεν είναι το ιατρικό τμήμα με μία βιομηχανία, αλλά από την άλλη μεριά μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σε ένα τόσο ανταγωνιστικό περιβάλλον και από πλευράς ερευνητών, πανεπιστημίων, άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων και νομίζω και εκεί πέρα τα δίκτυα είναι πολύ σημαντικό να προαχθούν, όχι μόνο το ιατρικό τμήμα. Το λέω αυτό σε μια μακρινότερη ιδέα. Σαφώς η πρωτοβουλία είναι ιατρικό τμήμα αυτή τη στιγμή, το ΑΠΙΘΗ, και αυτό δίνει το φως και για τα επόμενα. Αλλά σήμερα είναι η εποχή των δικτύων. Και πάνω σε αυτό ήθελα να αναφέρω ότι δίκτυα πλέον δημιουργούνται και στον χώρο τον κλινικό, κέντρα αριστείας που θα κάνουν κάτι, που θα πει μια φαρμακοβιομηχανία, OK, θέλουμε αυτό το κέντρο αριστείας, την κλινική αυτή, του κυρίου Δημητριάδη, του κυρίου δεν ξέρω ποιανού, έτσι, και εκείνη και εκείνη και εκείνη. Πού θα τις βρω? Υπάρχει το δίκτυο το οποίο μπορεί να πει ότι αυτές είναι οι κλινικές που θα πάτε, κύριε Γκίνη, να πάτε. Ένα λοιπόν είναι τα δίκτυα κλινικά και τα άλλα είναι τα εργαστηριακά. Ποια εργαστήρια θα υποστηρίξουν την έρευνα, έτσι, και εκεί πέρα υπάρχει δικτύωση. Υπάρχει όμως χάρη της ιατρικής ακρίβειας. Έτσι, μιλάμε πλέον για δίκτυο και όχι ένα μόνο εργαστήριο. 4 στην Ελλάδα, πολύ περισσότερα ίσως και σε άλλα μέρη κτλ.
Οπότε και αυτό νομίζω είναι πολύ σημαντικό που από τις ομιλίες μου ήρθε στο μυαλό σαν σχόλιο, ότι σε ένα δεύτερο βήμα πρέπει να στοχεύσουμε και στη συνεργασία πανεπιστημίων, ας πούμε το ΕΚΠΑ, του Ιωαννίνων, το άλλα πανεπιστήμια. Και αυτά επίσης έχουν κάποια και ίσως να πάρουν και από εμάς. Μην ξεχνάμε ότι σε πολλά πράγματα το ΑΠΙΘΗ είναι πρωτοπόρο. Σε πολλά πράγματα είναι πρωτοπόρο. Ίσως θα εντός αγωγικών θα ζηλέψουν και θα θελήσουν να συνεργαστούν και εμάς, βέβαια σε συνεργασία πάντα με τη φαρμακοβιομηχανία. Οι κλινικές μελέτες πολλές φορές γίνονται, όντως τον έφερε αυτό η κυρία Μπακυρτζή, κατευθείαν φαρμακοβιομηχανία, θέλει να ελέγξει κάποιο φάρμακο ή κάποιον, όχι μόνο φάρμακο, μην μείνουμε στο φάρμακο. Έτσι, πολλά πράγματα σήμερα συζητιόνται για βιοδείκτες. Η κυρία Μπακυρτζή πάλι ανέφερε βιοδείκτες. Έτσι, ένα από τους τρεις πυλώνες, θα το έλεγα, κυρία Μπακυρτζή, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Έτσι, και στην ιατρική ακριβία και παντού, έτσι, μιλάμε για βιοδείκτες. Πώς θα μπορέσουμε να προακολουθήσουμε την πορεία ενός ασθενούς, την δραστικότητα ενός φαρμάκου, πώς θα ένα φάρμακο μπορεί να δράσει σε αυτόν τον ασθενή, στον άλλον ασθενή, στον άλλον ασθενή. Όλα αυτά σίγουρα είναι ενδιαφέροντα που μπορεί, θέματα που μπορεί να χρηματοδοτήσει η φαρμακοβιομηχανία. Βέβαια, μιλώντας για φαρμακοβιομηχανία, συνήθως μιλάμε για φάρμακο. Εταιρεία που έχει ενδιαφέρον στο φάρμακο. Έτσι, μπορούμε να διαπλατείνουμε τον όρο και να πούμε ότι εταιρείες διαγνωστικές, άλλες οι οποίες δεν πουλάνε, δεν εμπορεύονται φάρμακο, αλλά εμπορεύονται διαγνωστικές εξετάσεις, εμπορεύονται άλλα πράγματα και εκεί έχουν ενδιαφέρον. Έτσι, οπότε και αυτό είναι ένα σημαντικό. Συσκευές, οι συσκευές. Φυσικά, οι συσκευές. Οι συσκευές που εκεί πέρα μπαίνει και η έννοια της πατέντας. Με το AmCham. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Devices Committee και Pharma Committee. Στις πολυεθνικές δηλαδή ακριβώς αυτό το πράγμα. Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις επαφές, τη συνεργασία. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Registries, παρότι ακούγεται ναι. Πραγματικά νοσημάτων, καταγραφή, η χωρίς, πραγματικά όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό και μιλάμε, μας λύνουν τα δικά μας registries και η φαρμακοβιομηχανία είναι η πρώτη που στηρίζει αυτές τις καταγραφές. Έτσι. Είτε με τους μηχανισμούς αυτούς, είτε με database διεθνής και στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία που είναι πραγματικά, γιατί πρέπει να διασυνθούν όλα τα νοσοκομεία να καταγράψουν μια κοινή βάση. Είτε για τον καρκίνο του παγκρέατος, για τον καρκίνο του παχυσόντρου. Είναι δηλαδή και ανοίγει πάρα πολύ ομπρέλα αυτό που λέμε επιχορήγηση από τη φαρμακοβιομηχανία τέτοιων προσπαθειών. Mm-hmm. Ναι, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και επίσης και μια άλλη σκέψη που μου ήρθε στο μυαλό και θέλω να τη σχολιάσω είναι, δεν θυμάμαι τώρα ποιος, γιατί δεν έγραφα δίπλα ποιος έκανε την ανάλογη ομιλία ή το είπε. Νομίζω, κυρία Μπακυρτζή, πάλι μιλήσαμε για κοινωνικές επιστήμες. Είναι η εποχή πια που ο κύριος Δημητριάδης. Κύριε Δημητριάδη, συγγνώμη. Το copyright. Λοιπόν, ο κύριος Δημητριάδης. Φως. Ναι. Σωστά. Έτσι. Οι κοινωνικές επιστήμες σήμερα πλέον έχουν συνδεθεί πάρα πολύ με το κλάδο της υγείας και φυσικά με την έρευνα της υγείας. Να πω ένα παράδειγμα. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Η αντιμετώπιση των πολυεθνικών μικροβίων στα νοσοκομεία σήμερα είναι θέμα περισσότερο συμπεριφερολογικό και όχι θέμα να βρούμε ένα καινούριο φάρμακο να αντιμετωπίσουμε το ανθεκτό μικρόβιο ή ξέρω εγώ να κάνουμε κάτι άλλο και να το. Είναι πλέον και τέτοιες έρευνες προωθούνται πάρα πολύ, κυρίως από χώρους που δεν τους γνωρίζαμε μέχρι τώρα και πρέπει να τους μάθουμε. Συμπεριφοράς, επιστήμες συμπεριφοράς. Και νομίζω και αυτό επίσης είναι ένα βασικό κομμάτι που θα πρέπει να μπει μέσα στη σκέψη μας και στην συνεργασία μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας και του Πανεπιστημίου. Αυτά είχα λίγο πολύ στο μυαλό μου σαν σχόλια. Ευχαριστούμε πολύ και ερωτήσεις.